Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Μεγάλη Παρασκευή, ζωή εν τάφου, η μέρα απόλυτου πένθους. Φέτος το Πάσχα θα είναι πολύ διαφορετικό. Κορονοϊός, το σχέδιο εξόδου από την καραντίνα, χρονοδιαγράμματα και σενάρια. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής δίνει συμβουλές εν ώψη Πάσχα. Αναστάσιος Δημοσχάκης, να διανεμηθεί δίκαια το 30% της διαφήμισης στα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι μέρα απολύτου πένθους για όλη τη χριστιανοσύνη, απόλυτης αργίας και νηστείας, η μέρα που γίνεται η κορύφωση του Θεοδράματος, όπου κορυφώνονται τα πάθη του Χριστού και γίνεται η Σταύρωση του Χριστού το ξημέρωμα της ίδιας της ημέρας. Την 9η ώρα της ημέρας, λέει, το τετέλεστε. Η Θεία Ψυχή του κατεβαίνει στον Άδη, το πρώτο Ευαγγέλιο, η πρώτη χαρμόσυνη υπόσχεση του Θεού στους πεσμένους προπάτορες, αρχίζει να εκπληρώνεται. Μέχρι πριν από λίγο, πριν τις 11 το πρωί, τελείται η λειτουργία των μεγάλων ωρών, όπου γυναίκες μυρολογούν και κλαίνε για τον Χριστό, ενώ άλλοι προσκυνούν και αποτείουν φοροτιμή στον Σταυροθέντα Χριστό. Από τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας ετοιμάζεται ο επιτάφιος και βεβαίως φέτος έχει μια διαφορετική, όπως όλοι κατανοούμε, διάσταση λόγω της πανδημίας και του κορονοϊού. Το μεσημέρι τώρα της ίδιας ημέρας ο Χριστός αποκαθιλώνεται και τοποθετείται στον επιτάφιο, όπου βεβαίως, όπως έχουμε συνηθίσει, γίνεται η περιφορά του. Αλλά ο κορονοϊός και εν μέσω πανδημίας μας έχει βάλει πλέον όλους σε μια πολύ διαφορετική διαδικασία. Ωστόσο, το περιεχόμενο και το νόημα αυτής της ημέρας προφανώς και δεν αλλάζει. Φέτος το Πάσχα θα είναι πολύ διαφορετικό για όλους μας. Θα γιορτάσουμε την αγάπη από απόσταση, όμως οι μικρές χειρονομίες, τρυφερότητες που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια δεν πρέπει να ξεχαστούν. Τα φιλιά και οι αγκαλιές γίνονται σε απόσταση, με τα μάτια γίνονται εικονικά. Η έκφραση αγάπης, έστω και από απόσταση, θα είναι το στοιχείο που θα μας ενώσει και θα μας κάνει όλους να αισθανόμαστε λιγότερο μόνοι. Αυτό το Πάσχα θα είναι διαφορετικό από το συνηθισμένο. Με κάποια παιδιά που αναγκάζονται να μείνουν σε μία άλλη πόλη για σπουδές ή εργασία και με τους ηλικιωμένους μόνους στα σπίτια τους, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για αγάπη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όλο και περισσότεροι από εμάς, παρόλο που θα μείνουμε στο σπίτι μας, δεν θα εγκαταλείψουμε τον εορτασμό, το πραγματικό νόημα του Πάσχα. Θα οργανωθούμε και θα κάνουμε βιντεοκλήσεις. Θα ανταλλάξουμε λόγια αγάπης με τους πιο στενούς συγγενείς και φίλους μας. Θα μαγειρέψουμε και θα στείλουμε διαδικτυακές ευχετήριες κάρτες. Εξάλλου, τα συναισθήματα είναι ισχυρότερα από τις αποστάσεις. Αυτή τη στιγμή, όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να μοιράσουν την αγάπη τους και να πούνε στους δικούς τους ότι τους σκέφτονται και τους νοιάζονται πολύ. Αυτή η ανάγκη της έκφρασης των συναισθημάτων είναι που χαρακτηρίζει την εποχή του κορονοϊού. Το Πάσχα, άλλωστε, είναι το σύμβολο της εσωτερικής αναγέννησης. Αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει μία επέτειο και στέλνει μήνυμα ζωής και ως εκ τούτου πρέπει πάντα να γιορτάζεται. Το φετινό Πάσχα πρέπει να γιορταστεί ακόμα περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια, επειδή υπάρχει ανάγκη για αγάπη και μοιρασιά σε μία στιγμή που νιώθουμε μόνοι. Οι χειρονομίες αγάπης, αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε, ακόμα και αν δεν μπορούμε να τη ζήσουμε απευθείας, έχουν πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα. Το χαμόγελο, καθώς και η χειρονομία που μιμείται το φιλί, φτάνουν σε όλους βαθιά. Είναι ένα σημάδι που αναγνωρίζουμε ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες. Φέτος το Πάσχα, λοιπόν, θα αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον με τη ματιά μας, περιμένοντας να μπορέσουμε να αγκαλιαστούμε και πάλι όπως πριν. Ήθιστε ο λαός να λέει πως αυτή τη μέρα, μια τέτοια μέρα, υπάρχει συννεφιά, ψιλόβροχο και δεν βγαίνει ήλιος γιατί ο ουρανός κλαίει. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι μέρα απόλυτου πένθους για όλη τη χριστιανοσύνη, απόλυτης αργίας και νηστείας. Όλοι πρέπει να πιούμε τουλάχιστον μια κουταλιά ξίδι, όπως λέει η παράδοση. Είναι η μέρα που γίνεται η κορύφωση του Θείου Δράματος. Κορυφώνονται τα πάθη του Χριστού και γίνεται η Σταύρωση του Χριστού. Η μέρα είναι αφιερωμένη στις τελευταίες ώρες πριν τη Σταύρωση και την Ανάσταση. Ο Χριστός, μετά τη σύλληψή του από την προδοσία του Ιούδα, δικάστηκε από τους αρχιερείς που είχαν πληρώσει τα 30 αργύρα και καταδικάστηκε. Την Παρασκευή στέλνεται ο Ιησούς
Ιησούς, δέσμιος από τον Καϊάφα στον τότε ηγεμόνα της Ιουδαίας Πόντιο Πιλάτο. Αυτός, αφού τον ανέκρινε με πολλούς τρόπους και αφού ομολόγησε 2 φορές ότι ο Ιησούς είναι αθώος, έπειτα για να ευχαριστηθούν οι Ιουδαίοι, τον καταδικάζει σε θάνατο και αφού τον μαστίγωσε σαν δραπέτη δούλο, τον δεσπότη των όλων. Τον παρέδωσε για να σταυρωθεί. Από εκεί και πέρα ο Ιησούς, αφού παραδόθηκε στους στρατιώτες, γυμνώνεται. Φοράει κόκκινη χλαμίδα, στεφανώνεται με ακάνθινο στεφάνι, κρατάει κάλαμο σαν σκύπτρο, προσκυνείται χλεβαστικά, φτύνεται και χτυπιέται στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Μετά, φορώντας πάλι τα ρούχα του και βαστάζοντας το σταυρό, πηγαίνει προς το Γολγοθά, τον τόπο της καταδίκης. Και εκεί, γύρω στην 3η ώρα της ημέρας, σταυρώνεται μεταξύ 2 ληστών. Βλαστημείται από αυτούς που είχαν πάει στο Γολγοθά μαζί του, μικτηρίζεται από τους αρχιερείς, ποτίζεται από τους στρατιώτες με ξύδι ανακατεμένο με χολή. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, εκτός από την κατανάλωση ξυδιού, σήμερα σε πολλές περιοχές βράζουν σαλιγκάρια και πίνουν το ζουμί τη χολή. Μέχρι πριν από λίγο, στις 11 ώρα το πρωί, τελείται η λειτουργία των μεγάλων ωρών, όπου οι γυναίκες μυρολογούν και κλαίνε για τον Χριστό, ενώ παράλληλα προσκυνούν και αποτείουν φόρο τιμής στον Σταυροθέντα Χριστό. Το μεσημέρι ο Χριστός αποκαθιλώνεται και τοποθετείται στον επιτάφιο. Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο, σε ένα προσκλητήριο συμπόρευσης, όχι σε καλοπέραση, αλλά σε Γολγοθά, ή στο να σηκώσουμε σταυρούς, και όχι απλώς να είναι κάτι ελαφρύ και χαρούμενο η πορεία της ζωής μας. Και τρίτον, να πρέπει να σταθούμε στο σταυρό. Λέει για τις μαθήτριες ότι ειστήκησαν παρά το σταυρό του Ιησού. Είχαν φύγει οι Απόστολοι, είχαν εξαφανιστεί δεξιά και αριστερά, αλλά παρέμειναν η μήτυρα αυτού, η Παναγία, και η αδελφή της μητρός αυτού, και Μαρία του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Κάποιοι μείναν, ειστήκησαν παρά το σταυρό του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι Χριστός είναι σταύρο μου. Ζω δε ουκέτι, εγώ ζει δε εν εμί Χριστός. Σε αυτά τα 4 πράγματα, μόνο επιγραμματικά, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Πρώτον, τι σημαίνει συμπορεύομαι με τον Χριστό στο Γολγοθά και στο πάθος. Δεύτερον, τι σημαίνει σηκώνω τον δικό μου σταυρό. Τρίτον, τι σημαίνει στέκομαι δίπλα στο σταυρό του Χριστού ή όπως ο Κυρινέος σηκώνω τον σταυρό του Χριστού. Και τέταρτον, τι σημαίνει είμαι σταυρωμένος μαζί του. Δέχομαι να σταυρωθώ μαζί του. Θα το πω με ένα παράδειγμα που νομίζω είναι πολύ εκφραστικό. Σαν να είναι ο θάνατος ένα πέτασμα σκοτεινό, ένα τείχος, ο οποίος εμποδίζει την όρασή μας. Η Ανάσταση του Χριστού τον κάνει αυτόν τον τείχο καθρέφτη, διαφανή. Και δεύτερον, τον κάνει διαπερατό, ότι περνάει κανείς μέσα από τον θάνατο, βλέπει τη Βασιλεία του Θεού και την αιώνια προοπτική του. Είναι τραγικά λίγο ο θάνατος να σημαίνει επιστροφή στην ανυπαρξία, στο τίποτα, στο μηδέν. Τότε δεν έχει καμία αξία η ζωή μας. Έρχεται λοιπόν αυτή η περίοδος και τι μας λέει. Περνάμε μέσα από τον τοίχο, τον επώδυνο τοίχο του θανάτου, και διαπιστώνουμε ότι πίσω από αυτόν υπάρχει η αιώνια προοπτική της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι συμπορεύομαι με τον Χριστό. Συμπορεύομαι όμως σημαίνει, για να μπορέσω αυτό να το κάνω, ζω κατά το περιεχόμενο των εντολών Του. Δεν είναι μαστίγια οι εντολές. Είναι οδοδείκτες πορείας. Με καύχηση η Εκκλησία, σαν να δίνει εισιτήριο αιώνια ζωής, μας προσκαλεί όλους να συμπορευθούμε, να σηκώσουμε τους σταυρούς μας, να σταθούμε δίπλα στο σταυρωμένο Χριστό, αυτό να πιστέψουμε, αυτό να ομολογήσουμε, μαζί Του να συσταυρωθούμε για να ζήσουμε μαζί και τη δική Του Ανάσταση, την οποία και εύχομαι να δώσει ο Θεός σε όλους μας, αγαπητοί μου αδελφοί, ως προσωπική εμπειρία, ως πηγή της χαράς και ως αφορμή για να ζήσουμε πραγματικά σε αυτόν τον κόσμο, όχι μόνο σαν βιολογικές μονάδες, αλλά σαν πρόσωπα, με τη δυνατότητα η οποία μας χαρίζεται. Γι' αυτό ερχόμαστε ως βιολογικά όντα σε αυτόν τον κόσμο, για να μπορέσουμε να ζήσουμε πνευματικά. Και η πνευματική ζωή έχει αυτή την πορεία. Από τον Γολγοθά, δία του Χριστού, περνάμε στην εμπειρία της Αναστάσεως. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα σταθούμε τώρα και συγκεκριμένα στις συμβουλές που μας δίνει η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας εν ώψη του Πάσχα.
Όσον αφορά το κρέας και τα προϊόντα του, τα ζώα που προορίζονται για την παραγωγή κρέατος φάζονται σε συγκεκριμένα σφαγεία, υπόκειται υποχρεωτικά σε εκνιατρικούς ελέγχους και επισημαίνονται κατάλληλα. Απαγορεύεται από την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η σφαγή ζώων εντός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την εμπορία ή και τη διάθεση σφάγιων από πλανόδιους πολιτές. Τα αμνοερήφια ελληνικών εκτροφών που εσφάγησαν στην Ελλάδα φέρουν σήμανση καταλληλότητας οδύ σφραγίδα και στα δύο ημιμόρια τους χρώματος τυρκουάζ. Αμνοερήφια κοινοτικών εκτροφών ανεξάρτητα από τον τόπο σφαγής τους φέρουν οειδή σφραγίδα χρώματος τυρκουάζ ή ερυθρού ή κατάλληλου μείγματος αυτών. Αμνοερήφια τρίτων χωρών ανεξάρτητα από τον τόπο σφαγής τους φέρουν οειδή ή άλλου σχήματος σφραγίδα σε χρώμα καστανό. Στο κρεοπωλείο, πέρα από τις σφραγίδες, το κρέας συνοδεύεται από επισημάνσεις ετικέτες για τον τόπο γέννησης, τη χώρα ή τις χώρες εκτροφής, τον τόπο σφαγής, την ηλικία του ζώου, τον αριθμό του ενωτίου βοηδή ή και στον αριθμό της παρτίδας. Το κρέας και τα παραπροϊόντα, έντερα, σικοτραγιές κλπ. Πρέπει να πωλείται μέσα από ψυχόμενες προθήκες για να προστατεύονται από κινδύνους επιμόρφωση. Μόλις η σκόνη, έντομα κλπ. Και δεν πρέπει να φέρουν οζίδια ή κύστη. Η θερμοκρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 7 βαθμούς Κελσίου για το κρέας και τους 3 βαθμούς Κελσίου για τα νοπά παραπροϊόντα. Τα κατεψυγμένα εντόσια θα πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε καταψύκτη και να διατίθενται με τη συσκευασία τους. Η συσκευασία πρέπει να έχει τις απαραίτητες επισημάνσεις αναφορικά με την ημερομηνία παραγωγής και λήξης, την επωνυμία παρασκευαστή και τον κωδικό της εγκατάστασης παραγωγής. Τα κατεψυγμένα προϊόντα απαγορεύεται να αποψύχονται σε θέσεις λιανικής πώλησης και να διατίθενται ως νοπά. Όσον αφορά τα αυγά. Αυγά πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένες εγκαταστάσεις και αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται τόσο στη συσκευασία τους όσο και στο κέλυφος. Στο κέλυφος τίθεται οειδή σφραγίδα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού. Ο αριθμός αυτός αποτελείται από 3 τμήματα. Μονοψήφιο αριθμό που υποδηλώνει τη μέθοδο εκτροφής. Κωδικό χώρας παραγωγής. Κωδικό αριθμό ταυτοποίησης της εκτροφής. Στις λαϊκές αγορές, όταν πωλούνται αυγά χύμα, πρέπει απαραίτητα στο σημείο πώλησης να αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση του παραγωγού. Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας των αυγών είναι 28 ημέρες. Όταν διατηρούνται σε δροσερό μέρος, συστήνεται να αποφεύγεται το πλήσιμο των αυγών πριν την αποθήκευσή τους σε θερμοκρασία δωματίου ή ψυγείο, γιατί το νερό καταστρέφει τη βιολογική μεμβράνη μεταξύ των πόρων του κέλυφους, καθιστώντας τα αυγά ευάλωτα σε βακτηριακές επιμολύνσεις. Τα αυγά δεν πρέπει να έχουν ακάθαρτο, ραγισμένο και μη φυσιολογικό κέλυφος. Επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με την απαγόρευση χρήσης μικροφώνου στα τζαμιά εξέδωσε και ο τοποτηρητής μουφτής Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάντ. Επίσημη ανακοίνωση αναφορικά με την απαγόρευση χρήσης μικροφώνου στα τζαμιά εξέδωσε ο τοποτηρητής μουφτής Κομωτινής Χαλίλ Τζιχάντ. Σε συνέχεια προηγούμενων μέτρων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του COVID-19, τα οποία εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, σας ενημερώνουμε ότι με νεότερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας για το διάστημα από τις 12 Τετάρτου μέχρι τις 20 Τετάρτου απαγορεύεται ρητός η χρήση μεγαφώνων ή οποιοδήποτε άλλου μέσου για την εξωτερική μετάδοση κάθε είδους και θρησκευτικών τελετών σε όλους, ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας. Υπενθυμίζουμε ότι οι θύρες εισόδου και εξόδου των χώρων λατρείας παραμένουν κλειστές και ο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανείς δεν εισέρχεται στο χώρο λατρείας κατά τη διάρκεια της τέλεσης ιεροπραξίας και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής. Όσον αφορά στις κηδείες, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, του απολύτως στενού συγγενικού περιβάλλοντος, του αποβιώσαντος και των προσώπων που επιμελούνται τη ταφή. Και ενώ η γενική επιφυλακή που έχει κηρύξει η κυβέρνηση εισέρχεται στην πιο έντονη και κρίσιμη καμπή της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι επιτελείς του και το Υπουργείο Υγείας προετοιμάζουν εδώ και λίγες ημέρες υπό άκρα μυστικότητα και μεθοδικότητα το σχέδιο σταδιακής άρσης των περιορισμών, το λεγόμενο Recovery Plan. Υπό άκρα μυστικότητα, Μαξίμου και Υπουργείο Υγείας προετοιμάζουν την άρση των περιορισμών που θα δοθεί πρωτίστως το πράσινο φως. Ενώ η γενική επιφυλακή που έχει κηρύξει η κυβέρνηση εισέρχεται στην πιο έντονη και κρίσιμη καμπή της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι επιτελείς του και το Υπουργείο Υγείας προετοιμάζουν εδώ και ημέρες υπό άκρα μυστικότητα και μεθοδικά το σχέδιο σταδιακής άρσης των περιορισμών, το λεγόμενο Recovery Plan. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εδώ και περίπου μία εβδομάδα ρητές εντολές στο Βασίλη Κικίλια να καταστρώσει ένα πλάνο τμηματικής εξόδου της χώρας από την κρίση, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, καθώς την κυβέρνηση αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τη φράση επάνωδο στην κανονικότητα, αφού μια τέτοια προοπτική μοιάζει για την ώρα τουλάχιστον μακρινή. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ένα τέτοιο σχέδιο που βασίζεται σε διεθνή μοντέλα και στη βέλτιστη δυνατή εμπειρία και το οποίο περιλαμβάνει για την ώρα εναλλακτικά σενάρια και χρονοδιαγράμματα ως προς το ποια ακολουθία θα τηρηθεί στη διαδικασία απενεργοποίησης των περιοριστικών μέτρων, παρουσιάστηκε πριν από λίγες ημέρες στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Υγείας. Ταυτόχρονα, ο Πρωθυπουργός έχει εξουσιοδοτήσει υπουργεία όπως το Ανάπτυξη, το Παιδείας και το Τουρισμού να
καταστρώσουν σχέδιο για τις προτεραιότητες και το χρονοδιάγραμμα ως προς την επαναφορά της αγοράς, της εκπαίδευσης και του τουρισμού σε κανονικούς ρυθμούς. Ο οδικός χάρτης της επαναφοράς δείχνει να διέπεται από τη φιλοσοφία του αντίστοιχου της αντιμετώπισης του COVID-19 ως προς το timing, όπως η Ελλάδα σχεδίασε τον Ιανουάριο πολύ πριν το κάνουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και πολύ πριν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημάνει το συναγερμό της πανδημίας, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της διασποράς της νόσου, έτσι και το σχέδιο μερικής άρσης των περιορισμών μορφοποιείται τις πρώτες ημέρες του Απριλίου, πολύ πριν εκπνεύσει η ισχύ των προστατευτικών παρεμβάσεων, επισημαίνει χαρακτηριστικά κορυφαίος υπουργός, ο οποίος συμμετέχει στο σχεδιασμό. Έως τώρα, ο προγραμματισμός περιλαμβάνει μια συνολική επαναξιολόγηση του ισχύοντος πλαισίου περιορισμών τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας μετά το Πάσχα, όπως μεταδίδεται από την ομάδα των ειδικών επιστημών του Υπουργείου Υγείας. Βασικό κριτήριο για την απόφαση ενεργοποίησης της σταδιακής άρσης των περιορισμών θα αποτελέσει η επίτευξη πτωτικού ρυθμού κρουσμάτων της νόσου ή και η εξάλληψή τους μέσα σε ένα διάστημα 2-3 εβδομάδων. Οι αισιόδοξες προσεγγίσεις των επιστημόνων προφανώς και συνδέονται με την αναμενόμενη βελτίωση των καιρικών συνθήκων, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η περιόδης ακτινοβολία θεωρούνται παράγοντες ανάσχεσης της διασποράς του ιού. Έχοντας λοιπόν ως βάση τα προαναφερθέντα, τμηματική άρση των περιορισμών θα μπορούσε κατά πληροφορίες να ισχύσει από τις 10 Μαΐου και μετά. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ανακοινωθεί ένα όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα άρσης των περιορισμών, ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει στην οικονομική ζωή του τόπου, ώστε να προετοιμαστούν καταλήλως αγορά και επαγγελματίες. Νωρίτερα θα δοθούν οι συντάξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον κύριο Γιάννη Βρούτση, και οι συνταξιούχοι των ταμείων μισθωτών θα πληρωθούν με βάση το ΆΜΚΑ τους με το σύστημα Μονάζιγα, ώστε να αποφευθούν τα φαινόμενα που είδαμε τον προηγούμενο μήνα έξω από τις τράπεζες στην προηγούμενη πληρωμή. Για να μην υπάρχει συνωστισμό στις τράπεζες, οι συνταξιούχοι μεγάλων ταμείων θα πληρωθούν τον Απρίλιο σε διαφορετικές ημερομηνίες ανάλογα με τον τελευταίο αριθμό του ΆΜΚΑ τους. Ξεκινά πιλωτικά τη μεγάλη εβδομάδα η ψηφιακή έκδοση συντάξεων. Καταβολή των 800 ευρώ το Μάιο και τον Ιούνιο, εάν χρειαστεί, είπε ο αρμόδιος υπουργός. Νωρίτερα λοιπόν θα πληρωθούν οι συντάξεις τον Απρίλιο, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στο Sky και στο Γιώργο Αυτιά. Ειδικότερα, ΙΚΑΟΤΕ τράπεζες. Οι συντάξεις θα πληρωθούν στις 22 Απριλίου για τους συνταξιούχους που το ΆΜΚΑ τους λύγει σε 1, 3, 5, 7 και 9. Οι συντάξεις θα πληρωθούν στις 24 Απριλίου για τους συνταξιούχους που το ΆΜΚΑ τους λύγει σε 0, 2, 4, 6 και 8. ΟΑΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑ. Οι συντάξεις θα πληρωθούν στις 27 Απριλίου. ΝΑΤ, Δημόσιο, ΔΕΗ, ΕΤΑΠ, ΜΟΜΟΕ. Οι συντάξεις θα πληρωθούν στις 29 Απριλίου. Η αλλαγή αυτή στις πληρωμές των συντάξεων γίνεται προκειμένου να μην υπάρξουν ξανά εικόνες συνωστισμού συνταξιούχων έξω από τα τραπεζικά καταστήματα. Στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης τώρα και στα 45 μέτρα που έχει πάρει ο Δήμος στη μάχη κατά του κορονοϊού, από την πρώτη στιγμή που επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας, η Δημοτική Αρχή αντέδρασε άμεσα και υπεύθυνα με οργάνωση και συντονισμό προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και οι αποφάσεις για την προάσπιση των ευπαθών ομάδων, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ταυτόχρονα την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου. Πάμε λοιπόν να δούμε συγκεκριμένα ποια είναι τα μέτρα που πάρθηκαν. Πρώτον, πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο Δημάρχου Κατών Πρωτοβουλίας του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Γιάννη Ζαμπούκη έκτακτη ευρεία σύσκεψη θεσμικών με αντικείμενο τον βαθμό ετοιμότητας και τα επικείμενα μέτρα πρόληψης του νέου κορονοϊού. Ακολούθησαν ματέωση όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων για την αποφυγή του συγχρονισμού και παράλληλη αξιοποίηση του τριημέρου με προληπτικές απολυμάσεις των παιδικών σταθμών, όλων των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των ΚΑΠΗ. Έναρξη λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής ενημέρωσης των δημοτών από εθελοντές ιατρούς μέσω της γραμμής Δημότη 25-51-0-22-22-2. Επιλογή 0. Προληπτικές απολυμάσεις στα δημοτικά κτίρια και στις τρεις δημοτικές ενότητες του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ενημέρωση των δημοτικών υπαλλήλων στο Δημοτικό Θέατρο από ιατρό πνευμονολόγο. Αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ. Αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Οδείου, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, του Κέντρου Διαβίου Μάθησης, του Δημοτικού Κολυμβητηρίου και μη διάθεση χώρων σχολικών κτηρίων σε συλλόγους μας για τις δράσεις τους. Προληπτικές θερμομετρήσεις στις εισόδους όλων των δημοτικών κτηρίων από τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού Αλεξανδρούπολης, ώστε να αποφευθεί η είσοδος ατόμων σε εμπείρετη κατάσταση. Κλείσιμο όλων των κλειστών και ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων. Αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου δια της φυσικής παρουσίας, περιορίζοντας έτσι στο ελάχιστο δυνατόν την επαφή με τρίτους και αναπροσαρμογή του οργανογράμματος. Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου με προσωπικό ασφαλείας και εξυπηρέτησης των δημοτών δια τηλεφώνου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διανομή συνέπεια έγκαιρης προμήθειας αντισηπτικών γαντιών και μασκών σε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου. Σχολαστική απολύμανση από εξειδικευμένο συνεργείο σε όλους τους χώρους των δημοτικών καταστημάτων. Ενημέρωση, υποστήριξη και στην
πλειονότητα επιτόπια επίσκεψη από τον γιατρό εργασίας προς τους δημοτικούς υπαλλήλους. Δόθηκαν άδειες ειδικού σκοπού σε δικαιούχους δημοτικούς υπαλλήλους. Προγραμματίστηκε η εκπεριτροπή σε εργασία και η τηλεεργασία ώστε να εξασφαλιστεί ο ελάχιστος αριθμός ατόμων σε κάθε γραφείο, χωρίς όμως αυτό να λειτουργεί εις βάρος των υπηρεσιών του Δήμου. Ενίσχυση των κοινωνικών δομών του πολυκοινωνικού λειτουργία και εξυπηρέτηση των δημοτών 24 ώρες το 24ωρο. Προετοιμασία και καθημερινή διανομή φαγητού σε συνδημότες μας από τα μαγειρία του πολυκοινωνικού, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής. Σχολαστική και συστηματική απολύμανση των απορριμματοφόρων και των γκάδων. Αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των παραχωρούμενων με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοινόχρηστων Χώρων. Συστηματική έλεγχη από τη Δημοτική Αστυνομία σε παιδικές χαρές και δημόσιους χώρους συνάθρησης. Συστηματική ενημέρωση των δημοτών και κοινοποίηση των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας μέσω δελτίων τύπου της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου. Έναρξη λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης από εθελοντές ψυχολόγους μέσω της γραμμής Δημότη 2551-0-22-22-2 επιλογή 1. Ενέργειες από το Αρχηγείο της Ελλάς για τη διεξαγωγή των εξετάσεων των υποψηφίων συνοροφυλάκων στην Αλεξανδρούπολη προς αποφυγή μετακίνησής τους στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη. Συστηματικές και σχολαστικές απολυμάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, πάρκα, παιδικές χαρές, στάσεις αστικών λεωφορείων, κάδους, δρόμους και πεζοδρόμια καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου στον αστικό ιστό και στους οικισμούς. Διάθεση χώρου στη Δημοτική Πινακοθήκη για την πραγματοποίηση αιμοληψιών από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Τέλεση πολιτικών γάμων με τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και την παρουσία μέχρι και 6 ατόμων. Καθημερινός υγειονομικός έλεγχος των δικτύων της ΔΕΙΑ. Απολυμάσεις αστυνομική διεύθυνση στο αστυνομικό τμήμα Φερών και σε υπηρεσιακά οχήματα αυτών. Συγκρότηση δικτύου εθελοντών Δήμου Αλεξανδρούπολης. Διανομή τροφής εθελοντές φιλόζωους για τη σύντηση των αδέσποτων. Αυστηρή έλεγχη από τη Δημοτική Αστυνομία για την τήρηση εφαρμογής του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας και προειδοποίησης μέσω περιφερόμενων μεγαφώνων και εκφωνήσεις ανάλογου ηχητικού μηνύματος. Διανομή έντυπου υλικού και ενημέρωση πόρτα-πόρτα στους κατοίκους της Άβαντος. Διανομή βεβαίωσης μετακίνησης για τη σύντηση αδέσποτων ζώων στους φιλόζωους του Δήμου. Τοποθέτηση τα ιστρών για τα αδέσποτα σε σημεία του αστικού ιστού. Συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Δημοτικού Οδείου με την πραγματοποίηση όλων των μαθημάτων μέσω διαδικτύου. Απολυμάσεις στον περιβάλλοντα χώρο εκκλησιών, σούπερ μάρκετ και τραπεζών. Προβολή σποτ για την καθαριότητα και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας σε ευγενική χορηγία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Βιντεοσκόπηση και προβολή κοινού τηλεοπτικού μηνύματος από τους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων με την παρότριση «Μένουμε σπίτι». Λήψη μέτρων ελάφρυνσης για τις τοπικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες της λαϊκής αγοράς. Τοποθέτηση κυκλειδωμάτων και ειδική σήμανση έξω από τράπεζες για την αποφυγή συνωστισμού και την τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων. Συνέχιση της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων του Δήμου Αλεξανδρούπολης μέσω τηλεδιάσκεψης ή διαπεριφοράς. Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος προς αντιπροσώπους εταιρείας αυτοκινήτων για την παραχώρηση προσχρήση οχημάτων προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και για όσο διάστημα διαρκέσει η έκτακτη ανάγκη που έχει προκύψει λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Και 45. Εξασφάλιση χώρων φιλοξενίας για άτομα που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία. Κορονοϊός. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα αντιληφθούμε πώς θα γίνουν τα κατοίκον τεστ από τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΗ. Ξεκίνησε η λειτουργία των 500 κινητών ομάδων υγείας ειδικού σκοπού για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια σε ύποπτα ή πιθανά κρούσματα κορονοϊού COVID-19 κατοίκων υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες σύστασης και λειτουργίας των κινητών ομάδων υγείας για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορονοϊού. Προβλέπεται η μίσθωση έως 500 οχημάτων, η εκπαίδευση 2.000 νέων επαγγελματιών υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ΕΚΑΒ και 1.000 μέλη κόμη ειδικού σκοπού. Επιπλέον, η ενίσχυση του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΟΔΗ για τη διαχείριση των κλήσεων για τους σκοπούς των κόμη με υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό 100 νέων στελεχών, το οποίο θα εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό. Οι περιοχές δραστηριοποίησής τους στην επικράτεια προσδιορίζονται από τον ΕΟΔΗ ως φορέα υλοποίησης σύμφωνα με τη στρατηγική των ελέγχων και με κριτήριο την εμφάνιση που πρέπει να προσδίδεται σε τοπικούς ελέγχους συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών. Οι κόμοι που συστήνονται εντάσσονται στο δίκτυο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διασυνδεόνται μέσω της πρωτοβάθμιας φροντίδας και με άλλες οργανικές μονάδες παροχής υγείας. Ως επόπτης κάθε κόμη ορίζεται ένας γιατρός της οικίας τόμη, είτε σε περίπτωση έλλειψης γιατρός της οικίας δίπε, στην οποία η κόμη δραστηριοποιείται. Κάθε κόμη αποτελείται από κλιμάκιο τουλάχιστον 2 ατόμων, έναν νοσηλευτή και έναν οδηγό. Νοιαζόμαστε για τον συνάνθρωπό μας που έχει ανάγκη από αίμα. Η Νέα Δημοκρατία και η ΟΝΕΒ, ανταποκρινόμενες στην έκκληση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, καλούν τα μέλη τους να δώσουν αίμα σε μονάδες αιμοληψίας εκτός των νοσοκομείων. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, νοιαζόμαστε για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η κεντρική ομάδα στελεχών του κόμματος και της οργάνωσης νέων δημιούργησαν ένα βίντεο με μήνυμα: «Δίνουμε αίμα, δεν σταματάμε να προσφέρουμε ζωή». Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας, μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι. Αλλά δεν ξεχνάμε όσους έχουν ανάγκη από αίμα. Όσοι είμαστε υγιείς,
και δεν έχουμε συμπτώματα όπως καταρροή, πονόλαιμο, πυρετό ή βήχα, μπορούμε και πρέπει να δώσουμε αίμα. Είναι στο χέρι μας να μην μειωθούν τα αποθέματα αίματος της χώρας μας. Ενημερωθείτε για τις αιμοδοσίες εκτός νοσοκομείων της περιοχής σας. Μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι. Μένουμε σπίτι, αλλά βγαίνουμε για να δώσουμε αίμα. Ο μόνος λόγος για να βγεις από το σπίτι είναι για να δώσεις αίμα. Για να δώσουμε αίμα, στέλνουμε ένα στο 13033. Δεν σταματάμε να προσφέρουμε ζωή. Δεν αφήνουμε καμιά ζωή να κινδυνεύσει. Ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου πριν από λίγες ημέρες και με αφορμή την άειλη συνταγογράφηση εξέδωσε ανακοίνωση για να καταλάβουν οι ενδιαφερόμενοι πώς πρέπει βήμα-βήμα να κάνουν τη συγκεκριμένη διαδικασία ώστε να προμηθευτούν τα φάρμακα που χρειάζονται. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά τα βήματα. Βήμα πρώτο. Μπαίνουμε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gov.gr. Επιλέγουμε το πλαίσιο υγεία και πρόνοια, επιλέγουμε φάκελος, επιλέγουμε άειλη συνταγογράφηση. Βήμα πέμπτο, επιλέγουμε είσοδος στην υπηρεσία. Αμέσως μετά επιλέγουμε είσοδος με κωδικούς τάξης NET, βάζουμε τους κωδικούς τάξης NET, επιλέγουμε εξουσιοδότηση, αμέσως μετά βάζουμε τον άμκα μας και επιλέγουμε επιβεβαίωση. Γράφουμε το κινητό ή το email μας, γίνεται και μόνο με το κινητό ή μόνο με το email και επιλέγουμε επιβεβαίωση. Μας αποστέλλεται άμεσα στο κινητό ή στο email, ανάλογα με το τι βάλαμε, ένας κωδικός. Γράφουμε λοιπόν αυτόν τον κωδικό που πήραμε με μήνυμα στο κινητό ή στο email μας στο αντίστοιχο πλαίσιο. Και τέλος, επιλέγουμε υποβολή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πριν από λίγες ημέρες αποφάσισε να προχωρήσει στην δωρεά των 50.000 ευρώ προς τις υγειονομικές δομές. Το ποσό των 50.000 ευρώ αποφάσισε ομόφωνα να δωρήσει από τα διαθέσιμά της η ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε υγειονομικές δομές της περιφέρειας, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, μιλώντας στο Status Radio και στο Σταύρο Αποστολίδη. Τα περισσότερα χρήματα θα διατεθούν στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, αφού πρόκειται για νοσοκομείο αναφοράς του κορονοϊού για την περιφέρεια, ενώ 10.000 ευρώ θα διατεθούν για προμήθεια υγειονομικού υλικού σε κέντρα υγείας. Πήραμε την απόφαση να ενισχύσουμε το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Που είναι και το νοσοκομείο αναφοράς. Έτσι ακριβώς για όλη την περιφέρειά μας, με το ποσό των 40.000 ευρώ. Ήδη έχω μιλήσει με τον διοικητή του νοσοκομείου που μπορούν να διατεθούν αυτά τα χρήματα. Τι θα κάνουν αυτά τα λεφτά, σας είπε? Βεβαίως υπάρχει μια λίστα από εξοπλισμό, από εξειδικευμένο εξοπλισμό που χρειάζονται και στις μονάδες που έχουν τις ειδικές και τη ΜΕΛ και τη ΜΕΘ αλλά και στην πνευμονολογική κλινική. Και βγάζουμε και ένα ποσό των 10.000 ευρώ προς την τέταρτη υγειονομική περιφέρεια, έτσι ώστε να μπορέσει να προμηθευτεί μια ποσότητα υλικών. Ναι. Προστασίας των εργαζομένων για τα κέντρα υγείας που υπάρχουν σε όλη την περιφέρειά μας. Στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας τώρα, η οποία απόφαση λέει πως είναι άκυρη κατάργηση της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους στο 12%. Μπορεί ο κορονοϊός να χτυπά βάναυσα την επιχειρηματικότητα, ωστόσο μια θετική είδηση έρχεται για το ακριτικό επιχειρήν. Πρόκειται για την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης του 2016 με την οποία καταργήθηκε η επιδότηση εργοδοτικού κόστους, το γνωστό ως 12%. Η καταβολή του 12% νομοθετημένη από το μακρινό 1988 μπορεί εν της πράγμαση να έχει παγώσει για σχεδόν 10 χρόνια. Ωστόσο η Υπουργική Απόφαση του 2016 είχε ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων τις ελπίδες εκατοντάδων επαγγελματιών να πάρουν ακόμη και τα χρωστούμενα από την ελληνική πολιτεία. Ωστόσο, τα επιμελητήρια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν το έβαλαν κάτω. Διεκδίκησαν την ακύρωση της απόφασης του 2016 και σύμφωνα με απόφαση σταθμό που πήρε το Συμβούλιο της Επικρατείας, δικαιώθηκαν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι βρισκόμαστε ξανά στο σημείο 0, όπου επανεκκινούν οι διεκδικήσεις των ακριτικών επαγγελματιών για τα χρωστούμενα και την επόμενη ημέρα. Είναι φανερή η πτώση που καταγράφεται αυτό το χρονικό διάστημα και λόγω του κορονοϊού αλλά και των αυξημένων αυστηρών μέτρων που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης. Η πανδημία του κορονοϊού έχει πλήξει και τις μετακινήσεις. Στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης περιορισμένος είναι ο αριθμός πτήσεων για λόγους οικονομικούς, αλλά πρωτίστως για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι επιβάτες λόγω ακύρωσης των πτήσεων μπορούν να αλλάξουν δωρεάν το εισιτήριό τους και να προγραμματίσουν άλλη ημερομηνία. Όμως σε κάθε περίπτωση και επειδή υπάρχει συνεχής μεταβολή στις πτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι πριν ταξιδέψουν θα πρέπει πάντα να επικοινωνούν με την εταιρεία τους. Δραματική χαρακτήρισε τη μείωση των επιβατών ο αερολιμενάρχης Αλεξανδρούπολης Τέλειος Ζαντανίδης. Ανέφερε ότι ο Μάρτιος έκλεισε για τη χώρα
χώρα μας με μία πτώση της επιβατικής κίνησης περίπου στο 53%, ενώ εκτίμησε ότι ο Απρίλης θα είναι περίπου στο 80% και κάτω. Όσον αφορά στη μείωση της επιβατικής κίνησης στο Δημόκρητος, η εικόνα είναι λίγο καλύτερη λόγω της κίνησης του στρατού, της αστυνομίας αλλά και του επαναπατρισμού και ο Απρίλης θα κλείσει περίπου στο 65% με 70% και κάτω. Μετά από σταδιακή αναπροσαρμογή του προγράμματος από τα μέσα Μαρτίου και μετά, σήμερα στο Δημόκρητος γίνεται μόνο μία πτήση την ημέρα και αυτό θα ισχύσει μέχρι και το τέλος Απριλίου. Αυτές αφορούν μόνο αυτούς που θέλουν να επαναπατριστούν, οι μετακινήσεις προσώπων που θέλουν να πάνε είτε στον τόπο κατοικίας τους είτε στη δουλειά τους, αλλά και για μεταφορά εμπορευμάτων ή μεταφορά υγειονομικού υλικού. Τα δρομολόγια στο Δημόκρητος διαμορφώνονται ως εξής: ένα την ημέρα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή, ενώ την Τρίτη και την Πέμπτη θα γίνονται δύο πτήσεις με προορισμό Αθήνα και Σιτία. Το φετινό Πάσχα θα βρει την Ελλάδα σε κατάσταση καραντίνας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κύριο Ζαντανίδη, γίνονται προσπάθειες ώστε και φέτος το Άγιο Φως να φτάσει στην Αλεξανδρούπολη με ειδική πτήση που θα μεταφέρει η εταιρεία που επιχειρεί στο Δημόκρητος. Να σας πω επί του πρακτέου ότι το αεροδρόμιο έχει σταδιακά μειώσει πολύ τις πτήσεις του. Ναι. Οι αεροπορικές εταιρείες συμμορφούμενες και με την νομοθεσία αλλά και με, το σχετικό διακύβευμα της βιωσιμότητας έχουν μειώσει τις πτήσεις τους και σε εμάς σταδιακά από τον Μάρτιο, που αρχικά 50% και τώρα είμαστε γύρω στο 60-70% κάτω οι προσφερόμενες θέσεις. Ουσιαστικά σήμερα, μάλλον από ένα πρόγραμμα που θα ισχύσει από αύριο, θα έχουμε κατά μέσο όρο μία πτήση την ημέρα για Αθήνα. Ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστάσιος Δήμος Χάκης, αναφέρεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Εύρου, λέγοντας πως είναι διαθέσιμα στην εκστρατεία ενημέρωση των πολιτών για τον κορονοϊό. Απαραίτητη λοιπόν η εφαρμογή, όπως τονίζει ο κύριος Δήμος Χάκης, της νομοθεσίας για την κατανομή της διαφήμισης. Παρέμβαση πραγματοποίησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τον Εύρο Αναστάσιος Δημοσχάκης, προς τον υφυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την εκστρατεία επικοινωνίας και ενημέρωσης για τον COVID-19. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού Εύρου είναι έτοιμα και ικανά να αναλάβουν σημαντική δράση στην καμπάνια επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτή προβλέπεται στη δεύτερη φάση της εκστρατείας ενημέρωσης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υφυπουργού, στη δεύτερη φάση της εκστρατείας ενημέρωσης έχει ληφθεί ειδική μερίμνα για τις επιχειρήσεις των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, έντυπα ραδιόφωνα, τηλεοπτικά και διαδικτυακά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προβλεφθεί ρητά η συμμετοχή στην κατανομή της συνολικής δαπάνης των τοπικών και περιφερειακών μέσων μαζικής ενημέρωσης κάθε κατηγορίας. Με την παρέμβαση του, ο βουλευτής υπογραμμίζει ότι είναι απολύτως απαραίτητη η εφαρμογή του νόμου που ορίζει στη δίκαια κατανομή 30% της κρατικής διαφήμισης στα περιφερειακά και κυρίως ακριτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, που η προσφορά τους είναι πολλαπλή και η στήριξή τους θεμελιώδους σημασίας. Τώρα την δική της θέση καταθέτει η αυτόνομη κίνηση πολιτών του Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας για την απόφαση της συγκλητού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης να μην εντάξει την Ορεστιάδα στο αναπτυξιακό της πλάνο. Η αυτόνομη κίνηση πολιτών, επικαλούμενη και την πρόσφατη κρίση στα ελληνοτουρκικά σύνορα, επικρίνει την στάση της κυβέρνησης να μην στηρίξει την τέταρτη έδρα του Δημοκρατίου και στρέφει τα βέλη της και στα τοπικά όργανα της Νέας Δημοκρατίας. Μόλις την περασμένη Παρασκευή εγκρίθηκε με τηλεδιάσκεψη από την αρμόδια Διπουργική Επιτροπή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα η ομόφωνη πρόταση της συγκλήτου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης για μια σειρά έργων υποδομών σε Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή και Ξάνθη. Η τέταρτη έδρα του Δημοκρατίου, η Ορεστιάδα, απουσιάζει παντελώς από την πρόταση. Ούτε ένα τούβλο, ούτε ένα ευρώ δεν κατευθύνεται για υποδομές στα τμήματα της Ορεστιάδας. Σε ένα πρόγραμμα 105 εκατομμυρίων ευρώ που θα σηματοδοτήσει την ανάπτυξη του Θρακικού Πανεπιστημίου τις επόμενες δεκαετίες, η Ορεστιάδα δεν έχει θέση ούτε για το Θεαθήν ούτε για ξεκάρφωμα. Είναι υπερπλήρης υποδομών. Θέλησε η ηγετική ομάδα του Δημοκρατίου να κρυφτεί, αλλά η χαρά δεν την άφησε και έδειξε τις προθέσεις της, παρασυρώμενη προφανώς από κάποιους που δεν χάνουν ευκαιρία να δείξουν το μένος τους στην τέταρτη έδρα. Κάτι που φάνηκε από την πρόταση για τα νέα τμήματα. Βρήκε απέναντί της και μια δημοτική αρχή και τον δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη, που ή αδυνατεί ή εθελοτυφλεί ή σκέφτεται το πολιτικό του μέλλον, οπότε δεν έπεσε ούτε του φεκιά για την τιμή των όπλων. Η απογοήτευση των ανθρώπων του Πανεπιστημίου στην Ορεστιάδα, που κάνουν μεγάλες προσπάθειες και διατηρούν τις σχολές σε υψηλό επίπεδο, είναι απόλυτα δικαιολογημένοι αφού βλέπουν να αντιμετωπίζονται σαν τα αποπέδια και περιττό βάρος. Το ίδιο ισχύει και για τους περισσότερους από τους 2.100 εγγεγραμμένους φοιτητές των δύο σχολών και τους 100 περίπου μεταπτυχιακούς. Όσο για τις δικαιολογίες που πήγαν να ψελίσουν κάποιοι περί επιλεξιμότητας έργων κτλ., μία επίσκεψη στη σελίδα sdit.gov.gr αρκεί για να τους διαψεύσει. Μέχρι και αστικές αναπλάσεις περιλαμβάνει. Η πρόσφατη κρίση στα λειτουργικά σύνορα έδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο την επιτακτική ανάγκη να μείνει ζωντανή η περιοχή, να ενισχυθεί, να αναπτυχθεί. Μόνο που
αυτά δεν επιτυχάνονται με χτυπήματα στην πλάτη. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, διεκδίκηση, ουσιαστικές και θαραλέες προτάσεις, παρεμβάσεις κόντρα σε κοντόφθαλμους σχεδιασμούς και προσωπικές εμπάθειες που απαξιώνουν και πριονίζουν τις προοπτικές της περιοχής. Η αυτόνομη κίνηση πολιτών για το Δήμο Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας. Επαναφέρει και επαναδιατυπώνει την πρότασή της για πραγματική αναβάθμιση των σχολών της Ορεστιάδας, την ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρικής σχολής και δύο επιπλέον πανεπιστημιακών τμήματων γεωτεχνικής κατεύθυνσης. Καλείται τη Δημοτική Αρχή και τις δημοτικές παρατάξεις να υιοθετήσουν αυτή την πρόταση και από κοινού, με συναντήληψη, να διεκδικήσουμε αποφασιστικά την υλοποίησή της, έτσι ώστε να μετατραπεί η Ορεστιάδα σε μια πόλη έδρα γεωτεχνικών επιστημών με σημαντικό επιστημονικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Τέλος, δεν μας ξενίζουν τα συγχαρητήρια της Υπουργού Παιδείας Νίκη Κεραμέως και Ανάπτυξη Άδωνη Γεωργιάδη για την πρόταση του Δημοκριτίου και την έγκρισή της, αφού ούτε άκουσαν, ούτε ρώτησαν, ούτε έμαθαν, ούτε ξέρουν για την αποκλεισμένη έδρα του Δημοκριτίου. Εντύπωση προκαλεί όμως η σιωπή των τριών κυβερνητικών βουλευτών του Εύρου. Αλήθεια, συμφωνούμε τον αποκλεισμό της Ορεστιάδας από το πρόγραμμα Μαμούς του Δημοκριτίου? Αντιλαμβάνονται τι γίνεται και τι επιπτώσεις θα υπάρξουν? Όσο για την Όδα Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που ανακοίνωσή τους πανηγυρίζουν για την πρόταση του Πανεπιστημίου και την έγκρισή της, τις παραδίδουμε στην κρίση των δημοτών Ορεστιάδας, στον κόσμο τους, χωρίς καμία απολύτως αντίληψη. Μόνο για μπράβο και συγχαρήκια είναι. Ασταθής χαρακτήρισε ο επικεφαλής της Frontex την κατάσταση στα λειτουργικά σύνορα, ενώ τόνισε πως οι δυνάμεις της Frontex θα παραμείνουν στον Εύρο για όσο χρειαστεί. Η Frontex ανέπτυξε επιπλέον 100 αξιωματικούς στα ελληνικά χερσαία σύνορα μαζί με 46 περιπολικά αυτοκίνητα. Προς το παρόν, οι αξιωματικοί θα παραμείνουν εκεί για 2 μήνες και ανάλογα με την περαιτέρω εξέλιξη της κατάστασης θα αποφασίσουμε μαζί με τις ελληνικές αρχές εάν θα επεκταθεί η επέμβαση, δήλωσε στην εφημερίδα Τα Νέα ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex, Φαμπρίζ Λεζερή. Ο Γάλλος επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοροφυλακής και Ακτοφυλακής ερωτηθεί σε έναν ησυχεί ότι υπάρχει πιθανότητα επικίνδυνης τροπής. Απάντησε ότι δεν θέλω να κάνω εικασίες για το μέλλον. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η κατάσταση είναι ασταθής, αλλά είμαστε εκεί για να υποστηρίξουμε τις ελληνικές αρχές στα εξωτερικά σύνορα και θα παραμείνουμε όσο χρειαστεί. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι βίαιες προσπάθειες να εισέλθουν στην Ελλάδα, να διασχίσουν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βία μέσα. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο που δεν πρέπει να το αγνοούμε. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, αποφάσισα να προμηθεύσω 300 λευκά κράνη προστασίας γιατί πέφτουν τακτικά πέτρες στους αξιωματικούς ελληνικής αστυνομίας, αλλά και στους συνοροφύλακες που έχουν αναπτυχθεί στα χερσαία σύνορα κοντά στον Εύρο, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex. Η μεταναστευτική κρίση στον Εύρο συσπήρωσε όλους τους Έλληνες απέναντι στα παιχνίδια της Τουρκίας, η οποία υποκίνησε μάζες μεταναστών και τις όπλησε προκειμένου αυτές δια της βίας να περάσουν στα ελληνικά σύνορα, στο ελληνικό έδαφος. Με ένα λοιπόν βίντεο διάρκειας περίπου 4 λεπτών, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας παρουσιάζει τις δράσεις των ενόπλων δυνάμεων στην αντιμετώπιση της πρόσφατης κρίσης στον Εύρο. We'll be right back.
μην ανησυχείτε, ο στρατός είναι εδώ, εμείς είμαστε εδώ. Να μην ανησυχεί κανένας. Όλοι οι πολίτες της Ελλάδος και της Ορεστιάδος ενωμένοι. Ατσαλώστε την ψυχή σας και την καρδιά σας, κλείστε μέσα σας την Ελλάδα και να είστε σίγουροι ότι κανείς δεν μπορεί να μας αγγίξει χωρίς βαρύτατο κόστος. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.